έχουμε δύο σημαντικές εξελίξεις. Υπάρχουν πάρα πολλές εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όμως δύο πολύ σημαντικές θα μας επηρεάσουν. Η πρώτη είναι ο χρονικός συντελεστής του 15%, που ουσιαστικά, παρόλο που πρέπει να εφαρμοστεί σε εταιρείες πάνω των 750 εκατομμυρίων πωλήσεων, όμως πολλές χώρες θέλουν να κατεβάσουν αυτόν το threshold πιο κάτω και να το εφαρμόσουν και σε πιο μικρούς οργανισμούς. Σίγουρα αυτό θα επηρεάσει την Κύπρο. Αυτό πρέπει να το δούμε σε συσχέτιση με την πρόθεση του Υπουργείου Οικονομικών να πάει ο φορολογικός συντελεστής στο 15%. Άρα είναι άμεσος ο επηρεασμός. Σκοπός μας είναι να το κρατήσουμε και εμείς όπως η Ιρλανδία στις μεγάλες επιχειρήσεις και όχι να το επεκτείνουμε σε όλες τις εταιρείες. Μια άλλη σημαντική μεταρρύθμιση είναι η λεγόμενη οδηγία για τις unshell εταιρείες. Είναι γνωστό ότι αρκετές από τις εταιρείες στην Κύπρο δεν έχουν τόσα πολλά functions και τόσο πολύ κόσμο στην Κύπρο. Υπάρχουν αρκετά άτομα που εργοδοτούνται, όμως πρέπει να αυξηθεί αυτός ο αριθμός. Αυτόν επίσης θα επηρεάσει αρκετά το επάγγελμα στην Κύπρο, την ύπαρξη αυτών των εταιριών. Αυτές οι δύο είναι οι πιο σημαντικές. Το φορολογικό περιβάλλον στην Ευρώπη αλλάζει πάρα πολλά και πρέπει η Κύπρος να κινηθούμε και εμείς γρήγορα για να μπορέσουμε να αντισταθμίσουμε αυτές τις αλλαγές.